Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με μια εκπομπή ευζήν από την τηλεόραση του Volcano TV. Πριν πάμε όμως να σας πω πού βρισκόμαστε και τι θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, να πούμε ότι την εκπομπή μας πλαισιώνουν το Sweet Home και ο Ρωτόκλητος στο εμπορικό κέντρο του Κατεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-036-438 και το 24-333. Μαζί μας όμως και το κομμωτήριο πλαισί απέναντι από το γήπεδο του Πανθηραϊκού με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-082-023. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι μου, θα σας δείξουμε μαγειρική που τόσο πολύ αγαπάτε και που χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που δοκιμάζετε τις συνταγές μας και που όταν μου λέτε ότι τις πετυχαίνετε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε άλλη μία φορά στην πολύ γλυκιά και αγαπημένη κυρία Αντωνία Σωρότου που θα μας δείξει διάφορα πράγματα και σήμερα. Κυρία Αντωνία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ και βρήκα τη δύναμη πάλι να ξανασυναντηθούμε. Εγώ ευχαριστώ γιατί πολύ. Κάθε φορά έτσι μας αγκαλιάζετε τόσο θερμά, τόσο ζεστά και χαιρόμαστε πάρα πολύ να είμαστε μαζί σας και να μας δείχνετε όλο αυτό το ταλέντο που έχετε στη μαγειρική. Ναι, όχι, το έχετε. Τι θα δείξουμε σήμερα, κυρία Αντωνία. Σήμερα θα δείξουμε χυλοπίτες, το οποίο λέγονται και ταλιατέλες, αλλά εμείς σαν Αντωνία χυλοπίτες. Συμπεριστηρίζει μόνο μόνη μου. Ωραία. Με σιμιγδάλι, γάλα και αυγουλάκια. Πολύ ωραία. Με μια ωραία σκορδοσάλτσα. Α, σκορδοσάλτσα. Ναι, ναι. Είναι αυτά, κυρία Αντωνία, τα οποία τα ακούγαμε και εμείς από τα παλιότερα. Σκορδομακάρονα. Και σκορδομακάρονα και σκορδομανέστρα έχουμε ακούσει. Ναι, 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 αλλά και χυλοπίτες με σάλτσα σκόρδου. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε τα υλικά μας. Έχουμε βάλει, ναι, είναι αλατοπίπερο εδώ, βάζω και ένα κνόρ, λάδι, βασιλικό το οποίο δεν το μαδάω μέσα επειδή κάποιος μπορεί να μην το θέλει. Ναι, ναι, ναι. Ο σκόρδος είναι προαιρετικά, όποιος θέλει λίγο ή πολύ. Ναι, ναι. Ένα κουτί πουμαρό και ένα αποφιλειωμένο. Ωραία. Κάποιος μπορεί να μην θέλει τα αποφιλειωμένα, να βάλει μόνο περτέ. Τέλεια. Και ξεκινάμε, κουβράζει το κατσαρόλα, να βάλουμε τις χυλοπίτες. Λοιπόν, πριν πάμε να τις βγάσουμε, κυρία Αντωνία, θα δείξουμε τη διαδικασία πώς γίνεται. Ναι, ναι, μόλις, ναι, αυτές ήδη είναι έτοιμες. Ναι. Για να μην σας καθυστερώ, έχουν ξεραθεί ένα βράδυ. Και θέλουν τον χρόνο τους, όπως λέμε. Ένα βράδυ. Ένα βράδυ για να ξεραθούν, ναι. Και μετά θα σας δείξω πώς τις ανοίγω. Ήδη σας έχω ένα ζυμαράκι έτοιμο. Πολύ ωραία, το οποίο θα έχουμε τα υλικά και τα λοιπά. Ναι, και ναι, θα ναι. δείξουμε το πώς ανοίγουμε τις χυλοπίτες, να μάθουμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Οπότε να περάσουμε. Να φτιάξουμε το ζυμαράκι, οκ. Ναι, okay. Θα φτιάξουμε το ζυμαράκι, εντάξει κυρία Αντωνία μου, πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε κυρία Αντωνία μου να μας δείξετε πώς φτιάχνουμε τις χυλοπίτες. Τι υλικά βάζουμε για το ζυμαράκι μας. Έχω βάλει 500 γραμμάρια αλεύρι αλατίνι μαζί με σιμιγδάλι. Ναι, το μπλε δηλαδή. Το μπλε, αυτό ναι. Πολύ ωραία. Ανά 100 γραμμάρια πηγαίνει ένα αυγό, εγώ αφαίρω πάντα αυγά, έβαλα στα 500, έβαλα 2 αυγά. Ωραία. Μία κούπα και λίγο ακόμα γάλα χλιαρό, αλάτι και ένα τέταρτο της κούπας λάδι. Μάλιστα. Καλό. Ή απλό. Συνηθίζω απλό. Ωραία. Το ζυμώνω, το έχω όλη νύχτα ξεκουράστηκε. Τώρα θα φτιάξω με 2. Ναι, ναι, είναι καλό το βράδυ. Να ξεκουραστεί το ζυμάρι. Να ξεκουραστεί. Οπότε να υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά τα υλικά μας. Βάζουμε αλεύρι μπλε. Μαζί με σιμιγδάλι ψηλό. Πόσα γραμμάρια περίπου? 500 γραμμάρια. 500. Πολύ ωραία. Ένα αυγό. Δύο αυγά. Δύο αυγά. Ένα τέταρτο τη κούπα λάδι. Και αλάτι. Και αλάτι. Αυτό. Το ζυμώνουμε και το αφήνουμε. Και το αφήνουμε όλη τη νύχτα και ήδη έχω κάνει αυτά τα λίγα για να, για να το κάνουμε, να το δείξουμε. Οπότε και μετά. Όσον αφορά το νούμερο της χυλοπίτας, εξαρτάται στο 3, στο 4, που το θέλει ο καθένας. Που το θέλει και εγώ το συνηθίζω στο 5. Πολύ ωραία. Οπότε ξεκινάμε με το 2. Τη μηχανή μας, την απλή, την εδώ, παραδοσιακή, ναι, ναι. κυρία Αντωνία. Γίνεται και με... Και πρώτα το έκανα με το... Με το πλάσι, με όπως το έκαναν τα παλιά τα χρόνια, ε. Και για να μην καθυστερούμε, περνάμε όλο αυτά έτσι. Ναι. Και μετά από το άλλο νούμερο. Α, το ανοίγουμε πρώτα, λοιπόν. Ναι. Στο ένα νούμερο, στο 2 πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι μηχανές είναι που κάνουμε και τα μελιτίνια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και
είναι οι παλιές, οι παραδοσιακές που έχουμε ξεκινήσει χρόνια πολλά την έχω. Χρόνια τώρα. Ακριβώς. Πολλά χρόνια. Ακριβώς. Δεν συνήθιζα από την αρχή τα Ιαλιστάλια τέλος, τώρα είχα κάτι χρόνια να τις κάνω. Πάντως, έχω ακούσει από αρκετούς, κυρία Αντωνία, ότι τα παλιότερα χρόνια στη Σαντορίνη έφτιαχναν οι νοικοκυρές οι σχελοπίτες τους, τα μακαρόνια τους. Από, από το φύλλο που έκανα για μελιτίνια, κοίταζα να μείνουν για να κάνουμε το σκέτο, έστω και με το σκέτο. Και το σκέτο, ναι, σωστά, λοιπόν, σωστά. Τώρα το πάμε στο 5. Ναι. Okay. Άρα τα περάσαμε. Τώρα τα περάσαμε από το 2 όλα, ωραία. Τώρα στο 5. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, εδώ θα βάλεις και χεράκι. Βεβαίως. Να πιάνεις να δεις και τη διαδικασία. Βεβαίως. Και το πάμε εδώ. Α, τέλεια. Θα μας βρίσουμε και αυτό. Λοιπόν. Τώρα θα βγει από εδώ, οπότε λογικά. Εδώ. Ναι. Και το βάζουμε πάνω στο ξύλο εκεί, το οποίο από κάτω έχω βάλει ένα σεντόνι. Γιατί κάποια στιγμή πέφτει κάτω και να μην πέσει στο πάτο. Όπως είναι. Όπως είναι, λοιπόν. Εδώ πέρα. Τι ωραία. Βάλτε. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα εμείς. Το ανοίγουμε. Πιάτσε, Μαρία, πιάσε. Πού το. Όχι, είναι για να βγει από εκεί. Είναι και τα μυστικά. Έτσι. Και τώρα το βάζουμε από εδώ. Τώρα. Για το σιρέ. Τι όμορφα. Όταν τα πιάνουμε προσπαθούμε να μην δένουμε για να μην κολλάνε μεταξύ του. Τέλεια. Και τα τοποθετούμε εδώ. Ναι. Τα ανοίγουμε. Βλέπετε τι ωραία διαδικασία. Είναι σαν να απλώνουμε. Και αν δεν κάνω λάθος, παλιότερα, κυρία Αντωνία, θυμάμαι ότι τα έβγαζαν και έξω στον ήλιο. Ναι, καλά το λέω. Ναι, αλλά τώρα έτσι τώρα, με, αυτόν τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, ούτε μικρόβια, ούτε μύγες. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και μόνο ότι είναι σπιτικά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Είναι απλά και τα υλικά. Ξέρεις τι βάζεις. Μπορείς να το βάλεις και στο άλλο που είναι μακαρόνια. Α, μια τέτοια ιδέα. Το βλέπετε, φίλες και φίλοι μου, τι όμορφα που τα κάνουμε έτσι παλιά, απλά παραδοσιακά. Έτσι φτιάχνανε οι γυναίκες εδώ, όχι μόνο σαν Σαντορίνη, αλλά γενικότερα. Τις χειροποίητες, έτσι στην περίοδο της νηστείας, που εντάξει, τρώγεται, αν εξαιρέσεις το αυγό, καλά λέω κυρία Αντωνία. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να κάνουν τις χειροποίητες και, και χωρίς αυγό. Ναι, και χωρίς αυγό. Ναι. Και το βάλουν την απλή τη σαλτσούλα και κάπως έτσι λοιπόν και θα πάνε... Και μυζήθραξη. Και μυζήθραξη, τέλεια. Δεν είναι όμως το βίντεο της νηστείας μόνο, είναι για όλες, όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, ακριβώς. Τέλεια, σας τα βλέπουμε, τι ωραία. Είναι σαν απλώνουμε έτσι. Το βλέπω πρώτη φορά κι εγώ, κυρία Αντωνία, για να είμαι ειλικρινή. Τέλεια. Μην αγχώρεσαι, με τότε ξεραθεί. Αυτά λοιπόν τώρα πόσες... Αυτό άλλο θα είναι έτοιμο. Το αφήνω δηλαδή αρκετές ώρες για να στεγνώσει. Κάποιοι και την ίδια μέρα ασχολούνται και το μαγειρεύω, αλλά είναι πιο ωραίο όταν στεγνώσει. Ναι, και γίνει έτσι... Ναι, ναι, είναι σαν έτοιμο. Είναι πολύ ωραίο. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλεια, λοιπόν έτσι είναι η διαδικασία, φίλες και φίλοι μου, της χειλοποίητας, όπως μας έδειξε η κυρία Αντωνία. Και μετά που περάσαμε στη διαδικασία και τις βράσαμε. Ναι. Πόση ώρα βράσιμο θέλει? 10 λεπτά. 10 λεπτά ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και μετά φτιάχνουμε τη σάλτσα, ναι, την οποία βάλαμε τα υλικά μας, το λαδάκι μας που το τσιγαρίσαμε με το σκόρδο και βάλαμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που μας είχατε πει. Να βράσει και το σερβίρουμε. Βέβαια, θα το σερβίρουμε σε λίγο. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε λοιπόν. Έτοιμα, έτοιμες οι χειλοποίητες μας, γιατί εμένα μου αρέσει να τις λέω χειλοποίητες στο παραδοσιακό μας. Έτσι, τις που τις έχουμε βράσει, όπως είπαμε, σε 10 σε 10 λεπτάκια. Αφού τις σουρώσαμε, βάλαμε και λίγο λάδι έτσι λαδάκι, για να... Λαδάκι, ναι. Λίγο καλό λάδι. Mm-hmm.
ούτε καν το καίω, απλά τα ανακατεύω για να ανεδώσω. Θα ξεπλένουμε με λίγο κρύο νερό. Λοιπόν, και τώρα θα τα σερβίρουμε. Θα σερβίρουμε. Τι ωραία. Έχουμε έτοιμη εδώ και τη σάλτσα μας. Δεν φαντάζεστε πόσο ωραία μυρίζει η χυλοπίτα. Πραγματικά τέλεια. Βάζουμε τυράκι, ε. Ναι. Εδώ που πηγαίνει πολύ ωραία η μυζήθρα, η ξηρή. Τώρα έχω βάλει γραβιέρα. Ωραία. Τέλεια. Με τη σάλτσα μας σκόρδου που μου σχομυρίζουν όλα. Όλα σπιτικά, όλα είναι παράδοσή μας. Γιατί καλώς όπως, όπως είπαμε, φτιάχναμε κι εμείς παλιότερα έτσι. Και συνεχίζουμε ακόμα τις χυλοπίτες τις απλές και εύκολες. Τέλειες. Λοιπόν, έτσι. Αυτό εδώ είναι το πιάτο, φίλες και φίλοι μου, οι χυλοπίτες που σας δείξαμε από την αρχή μέχρι και το τέλος. Να επιχειρήσετε να τις δοκιμάσετε. Είναι πανεύκολες. Και κοιτάτε, εντάξει, νομίζω ότι όλοι στο σπίτι μας έχουμε αυτό το μηχάνημα. Ναι, ναι, αλλιώς έτσι, αλλιώς αλλά είναι πιο πολύ και πιο διαδικασία, ναι. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να... Ταλαιπωρηθούμε, έτσι. Ωραία. Έτσι. Τώρα τι άλλο θα δείξουμε. Θα δείξουμε τα αποδοκευτέδες. Τα αποδοκευτέδες που κυρία Αντωνία το άκουσα πρώτη φορά. Ναι, ναι, τους είχα φάει, μου άρεσα. Τους έκανα και είπα να σας κάνω αυτό. Ωραία. Οπότε πάμε τώρα να δείξουμε τους τα αποδοκευτέδες. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τα αποδοκευτέδες. Σας είπα και προηγουμένως ότι το άκουσα πρώτη φορά. Και σε φίλους μου γνωστούς που είπα ότι θα δείξουμε τα αποδοκευτέδες για κάποιους, ακούστηκε και πρώτη φορά. Είναι ωραίες μεζές. Και τώρα γενικά, και στην περίοδο και της νηστείας, αλλά και γενικότερα. Γενικά. Ναι. Θυμίζει θάλασσα. Θυμίζει θάλασσα, θυμίζει νησί, ναι, θυμίζει τα πάντα. Είναι νησιώτικη τα αποδοκευτέδες. Δοκιμάσατε και τους φτιάξατε. Στην Κάλυμνο. Πήγαμε, φάγαμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ρώτησα, αλλά ναι. Μετά το ψάξα λίγο. Τυχαίνει, έχω και μία γνωστή στην Κάλυμνο, τη ρώτησα, αλλά αυτό που βρήκα, αυτό που σκεφτόμουν, αυτό ήταν. Όπως τέλεια. Τον κρεατοκεφτέ, ναι. Με τον κιμά, ναι, ναι. Με τη διαφορά είναι το χταπόδεντι για κιμά. Αλήθεια, η ίδια διαδικασία. Κάποιοι άλλοι βάζουν, υπάρχουν πολλές συντάγες βέβαια, ναι, ναι. Το ζεματάνε, βάζουν δάφνη, ναι. Πολλά. Αλλά σοτάρει τα κρεμμύδια, όχι. Εγώ όλα ομά. Το κάνουμε ναι. Γιατί μετά το στιγανίζουμε. Ναι. Σωστά. Θέλει λίγο προσοχή στο τηγάνισμα που θα το δείτε. Αυτό. Οπότε εμείς εδώ τώρα τι έχουμε, κυρία. Εδώ είναι το βάζουμε πρώτα το ψωμάκι πανισμένο. Το οποίο το έχουμε. Είναι τρεις φέτες ψωμί. Ωραία. Ναι. Και έχετε βάλει πάνω και ρίγανη από την πλευρά. Λίγο ριγανίτσα, ναι. Γιατί το χταπόδι θέλει και τη ρίγανη. Ρίγανη. Πηγαίνει και η θρούμπα. Α, δεν βάζω, ναι. Εδώ είναι μαϊντανός. Τέλεια. Εδώ είναι ο δυόσμος. Πολύ ωραία. Εκεί είναι κρεμμύδι και σκόρδο. Κρεμμύδι και δύο, ένα κρεμμύδι μέτριο και δύο σκελίδες σκόρδο. Ωραία. Τέλεια. Το ούζο. Τα αποδοκευτές χωρίς ούζο. Και εγώ το οποίο... θα το χτυπήσουμε. Εγώ όχι, δεν το χτυπάμε. Αυτό που κάνουμε είναι, εγώ πάντα ζυμώνω πρώτα όλα τα υλικά μαζί, ναι. Να πάρω μυρωδιά, μισό λεπτάκι, γιατί πάντα το σπάω, ναι, ναι, ναι. Να σιγουρευτώ ότι είναι ok. Εντάξει. Ωραία. Και τα ζυμώνω να πάρω μυρωδιά, αφήνω συνήθως ένα μισάωρο και μετά βάζω τα υπόλοιπα, είτε το κιμά είτε τώρα αυτό. Α, πολύ ωραία. Οπότε ζυμώνουμε τα υλικά μας. Ναι. Να υποθέσω τώρα, κυρία Αντωνία, κάθε φαγητό, κάθε τι που δείχνουμε, έχει και μια δική του ιστορία. Νομίζω λογικά και στην Κάλυμνο που το είδατε θα έχει και εκεί τη δική του ιστορία. Ίσως. Απλά δεν ρώτησα εκεί, αλλά που μίλησα με τη φίλη μου, σας λέω για να δω πώς, μου είπε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, ακριβώς. Και τώρα βάζουμε και το χταπόδι, το οποίο το έχουμε πλύνει, το έχουμε στραγγίξει. Ναι. Αλάτι δεν μπαίνει μέσα, προαιρετικά μία πρέζα. Αν θέλει κάποιος. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς εδώ το χταποδάκι μας το βάλαμε. Το έχουμε πλύνει, το έχω ψιλοκόψει. Κάποιοι υπάρχουν και μηχανοί που το κάνουν κιμά. Δεν το έβαλα, λέει για μπλέντερ, αλλά γίνεται
ναι, σαν κλωστές, ναι, ναι, ναι. Και οπότε κάθισα και το ψιλόκοψα. Ψιλοκόψατε, μάλιστα. Τι ωραίο. Τώρα, όπως το ζυμώνουμε, δεν το βλέπουμε λίγο ήλαρο. Ναι, μπαίνει μέσα λίγο αλεύρι. Α, τέλεια. Ναι, μου είπα λίγο αλεύρι, αλλά εγώ βάζω λίγο φαρίνα. Α, πολύ ωραία. Ναι, για να φουσκώνει και όλα, ναι. Σωστά. Ναι. Μισό λεπτά. Δύο κουταλίτσες με ντομάτι τώρα, πλέον με ντομάτι, ναι, ναι. Δύο κουταλιές μου έχουν πει, ναι. Εξαρτάται. Γι' αυτό σας λέω, θέλει, δεν μπορείς να βάλεις πολύ αλεύρι για να νιώθεις το χτωπόδι. Γι' αυτό θέλει προσοχή στο αλεύρωμα όταν τυγανίζεις. Θα το δει. Αλευρώνουμε μετά. Ναι, ναι. Και μπαίνει σαν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Μπαίνει με το κουτάλι και το διορθώνει στο αλεύρωμα. Μάλιστα. Είναι λίγο. Οπότε αφού το ζυμώσουμε, το αφήνουμε. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί ένα μισάρο, μια ωρίτσα. Πολύ ωραία. Αλλά και δύο μέρες στο ψυγείο δεν παθαίνει τίποτα. Μια χαρά. Και το τσιγανίζει όποτε θέλει. Ναι, έρχεται και παίρνει το ψωμί, τις μυρωδιές. Ωραία, ωραία. Και είναι μια χαρά. Οπότε πάμε εμείς να αφήσουμε, φίλες και φίλοι μου, τώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για να επιστρέψουμε και να σας δείξουμε το τηγάνισμα. Έτσι ακριβώς. Κυρία Αντωνία. Ξεκίνησε, έχει κάψει το λάδι μας. Η διαδικασία λοιπόν είναι. Παίρνουμε από εκεί που με ένα κουτάλι, γιατί δεν πιάνει και όπως το κυμαδοκευτέ. Ναι, ναι, ναι. Και θέλει λίγο προσοχή. Είναι πολύ μαλακό. Τους αλευρώνουμε. Ναι, πάντα. Αρκετό βλέπετε, δηλαδή εκεί είναι και το μυστικό, ότι θέλει λίγο προσοχή στο πώς θα τους πλάσουμε. Δεν υπάρχει, είναι πολύ προσοχή. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Και δεν θα θέλουν και πολύ τηγάνισμα, ή θέλουν. Θέλουν τη διαδικασία. Το χαμηλώνουμε λίγο στο 7 για να τηγανίζεται λίγο το χταποδάκι μέσα. Ωραία. Οπότε βλέπετε ότι θέλει και προσοχή, φίλες και φίλοι μου, στο να τους πλάσουμε, γιατί είναι πολύ μαλακοί, και να τους τηγανίσουμε. Οπότε βλέπετε και είδατε τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν να τους τηγανίσουμε και πλέον θα σας δείξουμε έτοιμους σερβιρισμένους στο πιάτο. Έτσι, κυρία Αντωνία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, να και οι χταποδοκευτέδες μας. Κυρία Αντωνία, είναι πραγματικά οι μυρωδιές τους, τα αρώματα. Σας το έχουμε στολίσει, είναι τέλειο ντεκόρ εδώ η κυρία Αντωνία. Και εδώ, όπως σας δείξαμε, οι χυλοπίτες μας με τη σαλτσούλα και το τυράκι. Να δοκιμάσετε να τα φτιάξετε, έτσι κυρία Αντωνία. Είναι πολύ ωραία, ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Με υγεία σας ευχαριστώ για κάθε φορά που μας υποδέχεστε με τόση αγάπη χαρά στο σπίτι σας και φτιάχνουμε τόσο όμορφα πράγματα. Να είστε καλά, κορίτσι. Θα τα ξαναπούμε όμως σίγουρα και πάλι. Εννοείται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Το ρίζο μας εδώ. Να είστε καλά, κυρία Αντωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας είπαμε, σήμερα δείξαμε χταποδοκευτέδες και χυλοπίτες παραδοσιακές, έτσι όπως τις έφτιαξε εδώ η κυρία Αντωνία. Να τις δοκιμάσετε, είναι όλα πεντανόστιμα και υγιεινά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.